Όσο είναι 45.000, εν αγνία μου έγινε ο πληστηριασμός, δεν μας είχαν στείλει ηλεκτρονικά. Έγινε και μας το είπανε κάποιοι γείτονες που είδαν επί την κατοικία. Έγινε ανακοπή του πληστηριασμού. Έχουν γίνει όλες οι νόμιμες διαδικασίες και τα ασφαλιστικά μέτρα. Παρ' όλα αυτά, μας κάνανε έξωση το Δεκέμβριο και ενώ προσπαθούμε να μπούμε μέσα και είχε βγει χαρτί αποσφράγησης, έχουν φέρει όλα τα εμπόδια, τύπου ότι τους παρέδωσα με υπογραφή μου όλα τα πράγματα. Τύπου ότι τα τετραγωνικά δεν είναι αυτά που είναι στο συμβόλαιο το πρώτο, παρόλο που έχουν νομιμοποιηθεί. Και τώρα αποφασίσαμε το ότι η κατασκευαστική εταιρεία η Ζαφίντο που το πήρε, ότι προσπαθεί να φέρει χαρτιά ότι το έχει μεταπουλήσει και αυτή. Ο νόμος την προηγούμενη εβδομάδα δεν είχε αλλάξει στο κτηματολόγιο, έχει ξαναγυρίσει στο όνομά μου. Έχουν γίνει όλες οι νόμιμες διαδικασίες και τώρα προσπαθούν να μου βγάλουν και τα πράγματα έξω. Και η μόνη βοήθεια που βρήκα και συμπαράσταση είναι από τη Λαϊκή Συσπήρωση και το ΠΑΜΕ που συγκεντρωθήκαν εδώ όλοι οι άνθρωποι να είναι καλά, να με υποστηρίξουν και να με βοηθήσουν σε όλο αυτό το κομμάτι. Οι φορείς εδώ του Παλαιού Φαλήρου που ενημερώθηκαν έγκυρα από την ουσιαστική ιδιοκτήτρια του σπιτιού έκαναν παρέμβαση και εξασφάλισαν ότι σήμερα δεν πήρανε τα πράγματά της μέσα από το σπίτι της. Έχουμε δεσμευτεί ότι θα είμαστε στο πλευρό οποιονδήποτε πάνε να του πάρουν τα κοράκια το σπίτι. Δεν μας μπλοκάρει εμάς οποιοδήποτε επιχείρημα ότι έχουν τον νόμο με το μέρος τους. Εμείς θα φροντίσουμε να μην μπορέσουν να βάλουν στο χέρι κανένα από τα σπίτια των λαϊκών οικογενειών και στο Παλαιό Φάλιρο. Σήμερα λοιπόν εξασφαλίσαμε ακριβώς αυτό. Θα είμαστε κάθε μέρα εδώ. Καλούμε και τη γειτονιά. Καλούμε τους κατοίκους του Παλαιού Φαλήρου να δείξουν την αλληλεγγύη τους, να μην αφήσουν κανένα σπίτι να πέσει στα χέρια τραπεζίτη. Ευχαριστούμε. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη! Κανένα σπίτι στα χέρια